απαράδεκτες εικόνες με ελλείμματα στην περιοχή του Μπενταβή και σε κάθετο δρόμο της λεωφόρου Κνωσού, με την κατάσταση να είναι αφόρητη από την έντονη δυσοσμία. Αφόρητη είναι η κατάσταση σε γειτονιά εδώ στο Μπενταβή. Τα ελλείμματα είναι από πίσω μου και έχουν απλωθεί σε όλο το δρόμο. Άθλια κατάσταση. Κάτι πρέπει να κάνουν οι ανώτεροι. Αν νομίζουν οι κύριοι εδώ ότι εμείς είμαστε γουρούνια και ζούμε σε άδειες καταστάσεις, δεν βρίσκομαι άκρη. Παίρνουμε τηλέφωνα για να έρθουν να φτιάξουν. Δεν ασχολείται κανείς, δεν ενδιαφέρεται κανένας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αιτία του κακού είναι το φράξιμο αγωγού αποχέτευσης της ΔΕΙΑΗ, με συνέπεια τα λύματα να απλωθούν σε μια μεγάλη έκταση και να καταλήξουν στο δρόμο. Απαράδεκτα πράγματα. Και όχι μόνο αυτά. Παντού υπάρχουν πολλά προβλήματα μέσα στο Ηράκλειο. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν γίνεται τώρα να μυρίζει ο κόσμος αυτά τα πράγματα. Κάντε κι εσείς και βοηθάτε, γιατί αν δεν βοηθήσουν και οι δημοσιογράφοι τα κανάλια. Είναι έντονη δυσοσμία, είναι και οι υψηλές θερμοκρασίες, καταλαβαίνετε. Τώρα με τη ζέστη ειδικά, και ευτυχώς που γύρισε ο καιρός και πήγε βοριές. Γιατί μας έγινε ο νότος, χειρότερα θα ήταν. Τι λέτε για αυτές τις εικόνες? Όπως όλες στο Ηράκλειο. Δεν με εντυπωσιάζει τίποτα. Έχω απογοητευτεί πια. Τώρα έφραξα ο αγωγός, πριν είναι τα σκουπίδια. Είμαστε στο περιβάλλον μας. Μυρίζει, ναι. Ένας να τα καθαρίσουν. Για τις εικόνες υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, δημότες και διερχόμενοι οδηγοί αγανακτούν για το παράδεκτο αυτό σκηνικό, σε συνδυασμό με τις μινι χωματερές στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και τα σύννεφα σκόνης από υλικά που έχουν αναποτεθεί και τις ανάγκες έργων ανάπλασης σε κοινόχρησους χώρους. Να έρχονται να αναλάβουν για να φτιάξουν ένα έργο, να τα αφήνουν στη μέση. Εχθές, αν είσαστε με αυτό το νοτιά, θα νομίζατε ότι βρίσκεστε όχι στην έρημο Σαχάρα, αλλά και εγώ δεν ξέρω πού. Λοιπόν, από τη μια λοιπόν η σκόνη. Από η σκόνη. Γιατί να μην τελειώνουν κάτι που αναλαμβάνουν? Για τη βρωμιά είμαι πολύ. Τα βλέπω, αλλά είναι παντού. Δεν είναι μόνο εδώ. Τώρα αυτή είναι η κεντρική αποχέτευση. Από χτες τα πόγια παλεύουν οι άνθρωποι. Τώρα... Τι να σας πω, Ηράκλειο. Τίποτα άλλο. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, ενώ το πρωί αποφρακτικό βρέθηκε στο επίμαχο σημείο. Αναγκαζόμαστε να κάνουμε κόλπα για να περάσουμε κάθε φορά. Και άμα μυρίζει αυτό, είναι πρόβλημα. Το θέμα όμως των λοιμάτων, άμα έχουμε διαρροή ή φραξίματα, πού θα τα αφήνουμε? Διότι αυτά γυρίζουν στα υπόγεια, γυρίζουν στους δρόμους, καταλαβαίνετε. Οπότε αυτό είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Εκεί πρέπει οι επεμβάσεις να είναι άμεσες. Τα φραξίματα αγωγών αποχέτευσης δεν είναι συχνό φαινόμενο σε γειτονιές του Ηρακλείου, όπως επισημαίνει ο κ. Βουρεξάκης, ωστόσο σημειώνει ότι αντίστοιχα προβλήματα είναι εντονότερα στην παραλιακή και στο ιστορικό κέντρο, καθώς ορισμένοι επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης δεν τηρούν τον νόμο για την τοποθέτηση λιποσυλλεκτών. Τα οποία μετά από κάποιο διάστημα πετρώνουν και την πράξη αγωγών. Προσπαθούμε να κάνουμε προληπτικά κάποιες. Ειδικά στην παραλιακή, γιατί εκεί πέρα είναι και πιο επικίνδυνο. Ότι όταν έχουμε φραξίμα στην παραλιακή, μετά τα λύματα πάνε απευθείας προς τη θάλασσα. Οπότε εκεί δεν θέλουμε να δημιουργούνται τέτοια θέματα.